Σημαντικά είναι τα έσοδα που προκύπτουν για την εστίαση από την αύξηση εκατοντάδων φοιτητών και των γονιών τους που έφτασαν στην πρωτεύουσα της Ηπείρου προκειμένου να βρουν σπίτι και να το εξοπλίσουν. Η αύξηση των νέων φοιτητών δίνει ζωή στην πόλη και στα καταστήματα εστίασης σε μια περίοδο που θεωρείται νεκρή για τα Γιάννενα, καθώς η πρωτεύουσα της Ηπείρου δεν εντάσσεται στους τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο, όλες αυτές τις ημέρες στην πόλη υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αυτό σημαίνει και έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις. Καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, όλα δουλεύουν με νέους και νέες που στην πλειονότητά τους είναι οι νέοι φοιτητές της πόλης. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης Χρήστος Τάτσης ρωτήθηκε για το θέμα και αφού καλωσόρισε τους νέους φοιτητές, εξήγησε ότι είναι σημαντικά τα έσοδα που προκύπτουν, ειδικά για αυτή την περίοδο. Μια περίοδο που τα Γιάννενα, όπως είπε, αδειάζουν. Ο κόσμος φεύγει με προορισμό τα χωριά ή τις παραλίες. Η έλευση των νέων φοιτητών τροφοδοτεί συνολικά την πόλη και φυσικά την κρατάει ζωντανή. Την ίδια ώρα δεν κινούνται με τους ίδιους αναμενόμενους ρυθμούς οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Τάτση, οι εκπτώσεις δεν φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, καθώς ο κόσμος είναι μαζεμένος γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι, πράγματι, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βάσεων και των σχολών, είδαμε μια αυξημένη κινητικότητα. Ήρθαν πολλοί νέοι φοιτητές με τους γονείς να βρουν σπίτια. Αυτό έδωσε μια όθηση στα καταστήματα και στην εστίαση και στα εμπορικά. Θα συνεχιστεί, ελπίζω, το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο. Πράγματι ήταν μια νεκρή περίοδος, ο κόσμος φεύγει για τα χωριά κυρίως. Λίγοι είναι αυτοί που έρχονται και που μένουν, υπάρχουν και οι άδειες, πάνε θάλασσα. Αυτό δίνει σε εμάς μια όθηση, όπως είπα, και είναι σε μια περίοδο που το χρειαζόμασταν. Είναι μια τονωτική ένωση, γιατί ουσιαστικά αυτή η περίοδος δεν είναι κυκλοφορεί πολλοί κόσμος ή δεν μένει πολλοί κόσμος στα Γιάννενα. Ναι. Δεδομένου ότι δεν είναι καλοκαιρινός προορισμός η πόλη. Ναι, είναι μια ένωση, γιατί τη χρειαζόμασταν με ένα δύσκολο καλοκαίρι. Άργησε πολύ να έρθει στις αρχές Ιουλίου, χάσαμε 2 μήνες, το Μάιο και το Ιούνιο. Ελπίζουμε να τραβήξει λίγο περισσότερο ο καιρός και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αρκετά σπασμένα. Να ρωτήσω γενικά πώς είναι το κλίμα στην αγορά, δεδομένου ότι είστε και πρόεδρος της ΟΕΒΕ. Ήταν γενικά πολύ δύσκολα τα καταστήματα, γιατί τα καταστήματα αυτά στηρίζονται κυρίως στους μήνες Ιούνιο και Μάιο, όπου εκεί είναι ο ερχομός του καλοκαιριού. Τώρα ήδη είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων και τώρα άρχισαν να δουλεύουν τα μαγαζιά. Καταλαβαίνετε ότι με τις εκπτώσεις προσπαθείς να βγάλεις τα στόκ κομμάτια και όχι να βγάλεις χρήματα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν ξέρουμε πώς θα μπορεί να λυθεί στο μέλλον. Είναι τρομερά υποτονικό το κλίμα πάντως. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο κόσμος να βγει. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση και δεν φαίνεται να έχει και χρήμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και βέβαια με όλα τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε κι εσείς ήδη από τον καιρό της πανδημίας ακόμη, που δεν επιλύθηκαν, και πόσο μάλλον μετά και με την ενεργειακή κρίση. Είναι ένας κύκλος χρημάτων που έρχεται, καλούμαστε για να τον πληρώσουμε. Πράγματι, με την κρίση της ενέργειας ήρθε ένα μεγάλο κομμάτι χρέους ακόμη. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα χρηματιστήριο τιμών των πρώτων υλών. Καθημερινά παίρνουν ανατιμήσεις και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ισορροπήσουμε με τις αυξήσεις τις δικές μας. Δεν μπορούμε να γίνουν οι αυξήσεις, δηλαδή, για να ισορροπήσουν οι αυξήσεις των τιμών.